Σε ψισταριές, βαρέλια, ακόμη και ανάμεσα σε ξερόχορτα, καύση ιατρικών αποβλήτων και απορριμμάτων λίγα μέτρα μακριά από το Παγνί. Προσωπικά στοιχεία πολιτών και τουριστών που υποβλήθηκαν σε COVID test, σε κούτες, πεταμένα στην ψισταριά και διάσπαρτα στα γειτονικά χωράφια. Είναι κάτι που έπρεπε σαφώς να αποφευχθεί. Η διαδικασία είναι πανεύκολη, νόμιμη και δεν βλέπω το λόγο που συνέβη αυτό πραγματικά. Είναι απορία άξιο γιατί συνέβη. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα πουθενά στην Κρήτη. Τουλάχιστον δεν έχουν λάβει οι υπηρεσίες μας σχετικές καταγγελίες. Η πρώτη όσο καιρό είμαι εγώ είναι αυτή εδώ που είχαμε σήμερα. Οι εικόνες αυτές σηματοδότησαν σήμερα το πρωί έφοδο κλιμακίου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Συνοδεία Αστυνομικών σε υπαίθριο χώρο στις βούτες Ηρακλείου, αλλά και σε εργαστήριο από που φαίνεται να προέρχονται τα απόβλητα. Τα υγειονομικά απόβλητα είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Έχουν φτιαχτεί οι ειδικοί κανονισμοί που απαιτείται για τη διαχείρισή τους. Δυστυχώς είναι ένα λυπηρό περιστατικό, έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Πολίτης κατέγραψε πριν από λίγες ημέρες τη συσσόρευση και καύση υλικών που έπρεπε να είχαν διαχειριστεί ως ιατρικά απόβλητα. Στοιχεία που τέθηκαν άμεσα υπόψη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Η παρέμβαση των αρχών άμεση και καταλυτική. Λάβαμε μια καταγγελία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από εσάς, γεγονός που ιδιαίτερα σας τιμά, για την πιθανότητα να έχουν καεί βιολογικά υλικά μεταξύ των άλλων σε μια περιοχή εδώ στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μεταβήκαμε άμεσα εγώ και με τους εξειδικευμένους επόπτες δημόσιας υγείας, τον κύριο Παπαγιάδη και άλλους δύο συναδέλφους και διαπιστώσαμε ότι πράγματι υπάρχει ένας χώρος καύσης. Κλιμάκια της διεύθυνσης που ήταν στο Αρκαλοχώρι έσπευσαν στο σημείο και με τη συνδρομή της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος στο χώρο, όπου το μεγαλύτερο μέρος από τα απορρίμματα που φωτογράφησε πολίτης πριν από λίγες ημέρες είχε αποτεφρωθεί. Ανάμεσα στις τάχτες όμως, εκτός από χαρτιά, συσκευασίες υλικών, γάντια και άλλα αντικείμενα, βρέθηκαν υπολείμματα από βιολογικό υλικό. Στα υπόλοιπα της καύσης περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων μακροσκοπικά ευρήματα βιολογικών υλικών, δοκιμαστικές σωλήνες με βιολογικά υλικά και άλλα τέτοια. Όπως εξηγεί ο επόπτης Αντώνης Παπαδάκης, που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Υγειονομικών Αποβλήτων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όλα τα ευρήματα εμπίπτουν στη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, τα οποία τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους, μεταφέρονται, διαχωρίζονται και καταστρέφονται από ειδικευμένες εταιρείες. Ούτε τα καίμε, ούτε τα αναποθέτουμε στο περιβάλλον. Χρειάζεται σύμβαση με ειδική μονάδα περισυλλογής αποβλήτων, ζυγίζονται, καταμετρούνται και μεταφέρονται αφενός σε κίτρινους ή κόκκινους κάδους ανάλογα με το είδος του αποβλήτου και όχι όπως βρήκαμε εδώ σε μπλε κοινούς τύπου σακούλας. Και μάλιστα αυτή η εταιρεία τα μεταφέρει μέσω ειδικού πλοιάριου στην Αθήνα. Βλέπετε, είναι μια διαδικασία πολύ αυστηρή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο αποδεικτικό υλικό, υποστήριξαν προφορικά ότι η καύση έγινε μία φορά πριν από χρόνια. Ωστόσο, αφενός το φωτογραφικό υλικό ελήφθη πριν από λίγες ημέρες, αφετέρου στα προσωπικά στοιχεία τουριστών που βρίσκονται διάσπαρτα στο χώρο, όπως φωτοτυπία από το διαβατήριο Γάλλου Υπηκόου, αναγράφεται σαφέστατα ημερομηνία 10 Ιουλίου 2021. Αυτή τη στιγμή μεταβαίνω για τη σύνταξη της σχετικής μήνυσης στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Έχουμε πληθώρα ευρημάτων. Όμως την υπόθεση θα την αναλάβει η δικαιοσύνη που θα κάνει και τη διερεύνησή της. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μετέβει στο αστυνομικό τμήμα για την υποβολή μήνυσης, για την οποία οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις αρχές.